από δημοσίευμα του τύπου που παρακολουθώ και γίνονται διάφορα και γίνεται ένα θέμα σχετικά με πρόκειτο διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών με την απόφαση 770 που έγινε 12 Ιανουαρίου 2012. Το βασικό έθιμα βέβαια και είναι γενικότερο γιατί προβαίνεται τόσο συχνά σε απευθείες αναθέσεις αφού υπάρχει δυνατότητα πολλές προμήθειες να εντάζονται σε διαγωνισμούς. Οι φθορές των ελαστικών σχετικά προβλέπονται σαν δαπάνες. Άρα θα μπορούσατε να τις εντάξετε στο διαγωνισμό για συνείδηση και επισκευή οχημάτων στα εξωτερικά συνεργεία. Κάτι το οποίο εξάλλου το κάνετε. Πέρα όμως από αυτό, το συγκεκριμένο πρόκειτο διαγωνισμό προμηθειών ελαστικών προκύπτουν μια σειρά τεχνικά με ουσιαστικά δε ζητήματα. Ερωτώ, γιατί ορίσατε μόνο 10 λεπτά για την κατάθεση των προσφορών και όχι όλη την εργασιμή ημέρα? Στη φάση σύνταξης μελέτης και στη φάση εξορέγησης της συμμετέχει το ίδιο πρόσωπο, ο κύριος Δημήτρης Μπούας, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου. Είναι για σας αυτό νόμο και ηθικό? Από έρευνα δημοσιογράφου αναφέρονται ότι οι τιμές αγοράς είναι πολύ μικρότερες από αυτές που κατάγραψε η Επιτροπή στη δεύτερη μελέτη της. Είναι αυλεψία της Επιτροπής? Έχει επέμφθει η μεταβολή των τιμών? Οι προμηθευτές του Δήμου Περιστερίου δίνουν μεγαλύτερες τιμές γιατί πιστεύουν ότι ο Δήμος Περιστερίου είναι γνωστός κακοπληρωτής ή σημαίνει κάτι άλλο? Τη γνώση μου από την ενημέρωση, πού είναι διεγραμμένο αυτό, πού το είδατε? Υπάρχουν διάφορα blog που αναγράφονται αυτό. Να σε κατάλαβα, κύριε, Αναφέρατε και τον δημοσιογράφο. Ποιος είναι αυτός ο δημοσιογράφος? Δημοσιογράφος στον τύπο σας είπα και σας απάντησα και σε αυτό. Ο δημοσιογράφος. Και δεύτερος σας απαντώ ότι αυτά έχουν την ίδια καταγγελία με την Οικονομική Επιτροπή. Μισό λεπτό. Αφήστε το, κύριε, τον οικοδολέα. Δεν σας το είπε καλά. Εσείς είπατε ότι ο δημοσιογράφος. Μισό λεπτό. Αναφέρατε για δημοσιογράφο που έχει κάνει έρευνα. Ποιος είναι αυτός? Είναι στην ερήνα επιστροφή στο μέλλον. Ψάχτε. Όχι, δεν είναι. Επειδή είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, το προσωπικό μου, ναι, θα σας πω. Και επειδή ακουστήκανε από τον συνάδελφο ορισμένα πράγματα για τα ελαστικά, τα οποία τα εξετάσαμε σαν Επιτροπή, και θυμάμαι εγώ προσωπικά είχα ψηφίσει, θα ήθελα να σας δώσω δύο εξηγήσεις. Θα ήθελα να συνεχίσω, γιατί είπατε προσωπικό, γιατί και εγώ δικαιολογώ το προσωπικό. Ακούστε λίγο. Ο κύριος συνάδελφος παρέπεσε στο εξής αμάρτημα. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος έκανε το εξής αμάρτημα. Με το λόγο που είπε, συλλήφθη, και ας το πάρει πίσω, σαν να είπε ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έκαναν υπέρβαση ή ότι αυτή η περίπτωση ενήργησαν ενάντια στα συμφέροντα παιδί μου. Θα παρακαλέσω τον συνάδελφο να το πάρει πίσω ή ότι αυτή η περίπτωση να
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσει ότι αυτά δεν μας αφορούν εμάς. Και τα είδε για αυτή την περίπτωση από κάποιον δεν ξέρω πού. Εάν ο συνάδελφος, ακούστε, εδώ δεν θα παίξουν. Με την προσωπικότητα κανενός. Εάν ο συνάδελφος έχει συγκεκριμένα και αποδεδειγμένα στοιχεία να τα καταθέσει, και εδώ πέρα δεν μπορεί να σφυλώνονται υπολήψεις. Δεν μπορεί να σφυλώνονται υπολήψεις εδώ μέσα. Διότι αυτά τα θέματα τα ψηφίσαμε, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, τα ψηφίσαμε. Είστε πολύ μικρός εσείς να θέτετε τέτοια θέματα. Είστε λάθος. Έπρεπε να είστε πιο μετριοπαθείς. Δεν μπορεί να λέγεται εδώ μέσα, είμαι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Και δεν μπορεί να λέγεται εδώ μέσα, επειδή ο κύριος συνάδελφος για παράνομο διαγωνισμό για την προμήθεια των εργατικών.